να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της παλιάς εθνικής οδού Χανίων Κισάμου. Καλεί την περιφέρεια Κρήτης ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού μέσω της βελτίωσης των βασικών δημόσιων υποδομών. Πέραν της επικινδυνότητας του οδοστρώματος, η άθλια κατάσταση του δρόμου αποτελεί ευθεία δυσφήμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Μιας περιοχής όπου έχουν γίνει ιδιωτικές επενδύσεις εκατομμυρίων σε όλους τους τομείς του τουρισμού, στη διαμονή, την εστίαση, τις υπηρεσίες. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων εξηγεί ότι το έργο είναι αδύνατο να δημοπρατηθεί προς το παρόν, καθώς ο δρόμος πρέπει να παραμείνει στην κυκλοφορία εξαιτίας των έργων διασύνδεσης του μικρού καλωδίου που εκτελούνται στη νέα εθνική οδό, τμήμα της οποίας έχει κλείσει. Το ζήτημα είναι ότι δεν είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε τώρα, σε αυτόν τον επόμενο μήνα, και δεν είναι και εύκολο, διότι το κομμάτι αυτό του παλιού εθνικού χρησιμοποιείται τώρα από την υποχρεωτικά, γιατί έχει κλείσει ο εθνικός. Δηλαδή, κάποια εθνικό αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει κατ' οίμιση, γιατί δουλεύουν την εργολαβία του καλωδίου, την μικρή διασύνδεση, τη λεγόμενη, που φέρει το καλώδιο από τη Μεγαλόπολη Πελοπόννησο, Νοπίγια, Ξυλοκαμάρα. Επομένως, δεν έχουν να βγει παράλληλα εργολαβία από την Κατομοριά και να κλείσει το κάτω δρόμο αυτή την περίοδο. Η Κρήτη TV έχει αναδείξει πολλές φορές την κατάσταση του δρόμου από το Σταλό μέχρι το Κολυμπάρι. Η διέλευση των βαρέων οχημάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα τον περσινό χειμώνα προκάλεσε καθυζήσεις σε πολλά σημεία και επιδείνωσε τα υπάρχοντα προβλήματα. Δρόμος πριν 50 έτη, εποχές οι οποίες πλέον έχουν αλλάξει. Και γραμμές δεν υπάρχουν που περνάνε οι πεζοί. Βλέπετε, έχουν σβήσει γραμμές, δεν υπάρχει ούτε μία γραμμή στο δρόμο. Το οικονομικό κόστος της τεχνικής παρέμβασης που χρειάζεται να γίνει στην παλιά εθνική οδό είναι μηδαμινό σε σχέση και με τα κονδύλια που έχουν διατεθεί στους ΟΤΑ για τις ζημιές του προηγούμενου χειμώνα και ακόμα πιο μικρό σε σχέση με τα συνολικά έσοδα που αποφέρει ο τουρισμός στην περιοχή και τον ομό. Στο χέρι σας είναι έστω και τώρα να αναλάβετε πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει και να υλοποιηθεί άμεσα το έργο, το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο όχι μόνο για τους χιλιάδες ξένους σκέπτες, αλλά και για τους πολίτες που ζουν και εργάζονται στην περιοχή. Η περιφέρεια καταβάλει προσπάθεια αποκατάστασης τουλάχιστον του τμήματος μήκους ενός χιλιόμετρου που χρήζει άμεσης παρέμβασης. Στόχος είναι η απευθείας ανάθεση, ώστε ο εργολάβος να εγκατασταθεί τον επόμενο κιόλας μήνα. Ένα κομμάτι περί τα χίλια μέτρα, ο Σταλό, μέχρι Αγία Μαρίνα κάπου, έχει υποστεί, ειδικά η Ρορίδρα, η Νότια, σημαντικές ζημιές. Το συζητήσαμε το περιφερειάρχη και προσβάλλουμε άμεσα κάποια δημοπράτηση με το επίγον. Το συγκεκριμένο κομματάκι αυτό, με τα χίλια μέτρα νομίζω πως είναι, και ας ολοκληρωθεί το έργο όταν βγει η κανονική εργολαβή για το σύνολό του. Αλλά τώρα για ενόψη του καλοκαιριού τη περίοδου που μας έρχεται, θα το καταφέρουμε μέσα στον επόμενο μήνα, στον επόμενο, να κάνουν μια παρέμβαση σημαντική.